Τη Διεθνή Μέρα Μουσείων τιμάσαι σήμερα το Αχίλλειον στην Κέρκυρα, ένα έμβλημα της πριγκίπισσας του Ιωνίου, όπου μέχρι αυτή την ώρα περισσότεροι από χίλιοι Κερκυραίοι επισκέφθηκαν το κόσμο με αυτό της πριγκίπισσας Ίση. Το Διεθνή Συμβούλιο Μουσείων διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ένα κομβικό ρόλο στη δραστηριοποίηση των μουσείων του κόσμου. Το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της Ελλάδος, που μας δίνει εμάς ένα τεράστιο βάρος ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε με ασφάλεια, τηρώντας όλους τους κανόνες, τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του πρωτοκόλλου που βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την ασφάλεια τόσο των επισκεπτών στο μουσείο όσο και των εργαζομένων. Είναι δωρεάν η είσοδος σήμερα στο μουσείο για όλους τους Κερκυραίους και με την ευγενή χορηγία της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών Ιωνίου και Δυτικής Ελλάδος, τους έχουμε κοντά μας με δωρεάν ξεναγήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Τα έργα με την ονομασία «Αποκατάσταση και ανάδειξη του αυτοκρατορικού αναχτορού» είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έργο το υλοποιεί η ΕΤΑΔ ΑΕ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και φυσικά την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και ένα τόσο εμβληματικό κτίριο να ζει και να γιορτάζει φέτος 130 χρόνια ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς ζούμε σε αυτό το παραμύθι που το έφτιαξε εσύ το 1891. Οπότε είναι και η επιθυμία της ΕΤΑΔ να αναδείξει και να συντηρεί το μουσείο, το εμβληματικό αυτοκτήριο, σε συνεχή βάση. Αισιοδοξία ότι θα είμαστε ασφαλείς να αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε πάλι όλα τα μουσεία της χώρας. Αισιοδοξία ότι πρέπει να μείνουμε υγιείς για να μπορούμε να μαθαίνουμε ό,τι αυτή η ιστορία των μουσείων έχει να μας προσφέρει, τόσο απλόχερα. Και πολύ σημαντικό ότι αλλάζει πλέον η ζωή μας. Η επισκέψη στα μουσεία είναι διαφορετική. Είναι κάτι που κανείς μπορεί να το δει πάρα πολύ εύκολα μέσα από το λογότυπο, την αφίσα, θέλετε, του ICOM για φέτος, που δείχνει τη διαδραστική επισκεψιμότητα των μουσείων. Κάτι που το μουσείο Αχίλλειο πολύ σύντομα θα έχει κάτι πολύ σημαντικό να πει στην αγορά. Θα έλεγα και για τη ΣΥΣ κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Ότι για μας αποτελεί τη σημαντικότερη πρέσβυρα της Κέρκυρας στο εξωτερικό. Η αναγνωρισιμότητά της, έστω και 130 χρόνια μετά από τότε που δημιουργήθηκε το Αρχείο, είναι κάτι εκπληκτικό. Οι αναφορές του κόσμου, οι αναφορές μέσα από τα δίκτυα του ίντερνετ σε όλο τον πλανήτη, η Γερμανία που τώρα κάνει ολόκληρη σειρά και πάλι για τη ΣΥΣΥ, αφήνει ένα αποτύπωμα πραγματικά που μας κάνει εμάς να είμαστε περήφανοι που αυτό το παλάτι, αυτό το εμβληματικό κτίριο βρίσκεται στο νησί μας. Η αγάπη της για την Κέρκυρα, βέβαια.